Herkesin yeni yılını kutluyorum. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Evet. Çok kısa bir süre beraber olduk. Ήμασταν πολύ λίγο χρονικό διάστημα μαζί. Buna rağmen dediğimiz gibi kaybedilen toplardaki ilk reaksiyon çok önemliydi. Όπως είπατε, η αντίδραση της ομάδας κατευθείαν ήταν πάρα πολύ σημαντική. Rakibi rahat çıkarmamak çok önemliydi. Προσπαθούσαμε να μην τους βγάλουμε στην επίθεση άνετα. Ve de tempolu oynamak. Με πολύ ρυθμό προσπαθήσαμε να παίξουμε. Çok kısa bir süre içerisinde açıkçası bu kadar iyi yapabileceklerini beklememiştim. Είχαμε πολύ λίγο χρόνο να τα δουλέψουμε, αλλά δεν περίμενα και τόσο καλό να αντιδράσουν σε αυτό που κάνουμε στην προπόνηση. Bir saat için iyi diyebiliriz. Μία ώρα ήμασταν αρκετά καλά. Ama her geçen gün beraber oldukça hem atletik performansı olarak hem de bazı şeyleri daha iyi yapma becerisine sahip olacağız. Όσο περνάει ο καιρός, θα έχουμε καλύτερη αντίδραση από τους παίκτες και θα παίζουμε πιο γρήγορα και θα αντιδράμε καλύτερα. Özellikle baskı ve baskın konularında birçok pozisyon başarılıydık. Πρέπει να κάνουμε πολύ πρέσ και πρέπει να το δείχνουμε αυτό, να μην τους αφήνουμε να παίξουν όσο πρέπει. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα, παίξανε καλά. Hakikaten, yani bu kadar kontratak içinde, üçüncü bölgede çok çabuk oyuncuları vardı. Είχαν και πολλούς γρήγορους παίκτες σε αντιεπίθεση. Çok az tehlike yaşadık. Δεν ζήσαμε πολλές φάσεις στο τέρμα μας. Γκολ yemememiz de bizim için iyi bir şey. Και ήταν πολύ καλό που δεν μας έβαναν, δεν σκόραναν και δεν... Ama dediğiniz gibi o noktalar, evet onları istemiştim zaten. Άρα όπως είπατε, ακριβώς είχαμε δει στην προπόνηση αυτά που είδατε και σήμερα. Άλλη ερώτηση παρακαλώ, ο Λάβρος ο Καραγκιάννης. Κύριε Τελίγμα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, Τελίγμα. Είδαμε έναν Παναθηναϊκό σήμερα για 60 λεπτά. Ακούστε ακόμα και το Παναθηναϊκό σήμερα. Να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε εκατοστό του γηπέδου. Muhakkak ki her maçın, geçen gün de söyledim, hikayesi ayrıdır. Kafa agonis eki diaforotiki istoria. Ama bazı şeylerden hiç vazgeçmeyeceğiz. Alla θα έχουμε πάντα κάποια πράγματα που θα είναι σε κάθε αγώνα. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Όσο μπορούμε θα δείξουμε να δώσουμε μάχη στο γήπεδο. 60 dakika memnunum. 60 dakikada en azından ben bir devre beklemiştim ama 60 dakika bunu yaptılar. Εγώ περίμενα προσωπικά ένα ημίχρονο να δούμε αυτά που δουλέψαμε στην προπόνηση, αλλά κατέφεραν και τα άδειξαν 60 λεπτά. Daha fazla gol atmalıydık. Έπρεπε να σκοράρουμε περισσότερο. Daha net pozisyonlar bulduk, atamadık. Βρήκαμε καλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσαμε να τα σκοράρουμε. Ama tempoyu arttırmaktan kaybettiğimiz zaman hemen baskıdan vazgeçmeyeceğiz tabii ki. Να ανεβάζουμε το ρυθμό και μόλις κάνουμε την μπάλα να προσπαθήσουμε να την πάρουμε πίσω, αυτό θα είναι από τα στοιχεία που θα δείτε πάντα. Ayrıca oyunun her bölümünü tecrübeli oyuncularımız var. Oyunun her bölümünü iyi oynamalıyız. Bir takım devamlı baskı yapamaz. Έχουμε πολλούς έμπειρους παίκτες. Αυτό πρέπει να το δείξουμε και στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πρες σε όλο τον αγώνα. O zaman da devreye aktif dinlenme girmeli. Top yine bizde kalmalı ama topun çevrilmesi veya topun oynanması yine bizden olmalı. Bizde kalmalı ki dinlenelim. Πρέπει να έχουμε πάντα την μπάλα εμείς για να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε και μέσα στο παιχνίδι και να μπορούμε να δείξουμε τα στοιχεία αυτά που είδατε. Bugün onu yaptığımız zamanlar çok güzel işler çıktı ortaya. Yapmadığımız zaman kontratak yedik.
σήμερα είχαμε την μπάλα και μπορούσαμε να ξεκουραστούμε ταυτόχρονα και όταν δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε να τα κάνουμε αυτά, είδαμε φάση στο δικό μας τέρμα. Artı eğer mümkünse takımın boyunu enine boyuna kısaltmaya çalışıyorum. Και θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο κοντή ομάδα, να παίζουμε πιο σφιχτά και να μην αφήνουμε πολύ χώρο. Enine boyuna. Και μπροστά και στα πλάι. Άλλη ερώτηση. Ο Χρήστος Κοντός. Είναι πολύ ωραίο ακόμα για να έχετε όλη την ομάδα. Και ειδικά τι χρειάζεται μεταγραφικά για να αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν είναι σημαντικό να δείξει κάποια πράγματα. Το σίγουρο όμως είναι ότι χρειάζεται ένα στόπερ. Ήταν δεύτερο όπω το είπε ο Ιντζιού. Πόσο κοντά σε αυτή τη μεταγραφή, γιατί έρχονται και τα δέρμια. Γιατί όπω το είπε ο Ιντζιού, το transfer για να εκτιμήσουμε είναι κατά ρεκόρ. Είναι μια. Resimi tabii tamamını çabuklaştırıyoruz görmek için. Προσπαθούμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, προσπαθούμε να το δούμε γρήγορα τι μας λείπει και τι πρέπει να κάνουμε. Geçmiş maçları devamlı seyrediyorum. Συνέχεια βλέπουμε τους προηγούμενους αγώνες. Gözlerim ayrışıyor bazen gece. Καμία φορά δεν βλέπω και καλά που βλέπω όλη μέρα αγώνα, όλο το βράδυ. Ama stopere ihtiyacımız var. Santral defansa ihtiyacımız var. Στο κέντρο στην άμυνα χρειαζόμαστε ένα παίκτη. Bir belki iki. Ένα ή μπορεί και δύο. Çünkü 3 güne bir maç oynuyoruz. Γιατί θα παίξουμε ένα 3 μέρες αγώνα. Gereksiz olan, almış olmak için almaya zaten ben karşıyım. Δεν πρόκειται να κάνουμε μια μεταγραφή απλά για να την κάνουμε. Είμαι αντίθετα σε αυτό. Her oyuncumu iyice izlemek istiyorum çabuk olarak. Büyük resim için. Για τη μεγάλη εικόνα προσπαθώ να δω το κάθε παίκτη πάρα πολύ γρήγορα και να τους γνωρίσω, να τους δω. İçeriden bir pansuman yapabilirsem yaparım. Θα δω άμα μπορώ να κάνω και μέσα από την ομάδα να μπορώ να κάνω αυτή την αλλαγή που χρειαζόμαστε. Ama ihtiyaç görünüyor. Sportif direktörümüz de uğraşıyor. Başkanımız da uğraşıyor. Ben de rica ettim mümkün olan en kısa sürede diye. Και ο πρόεδρος το ξέρει και όλη την ομάδα το βλέπουμε ότι έχουμε ανάγκη σε αυτή τη θέση και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το βρούμε. Umarım en kısa zamanda olur. Ελπίζω το συντομότερο να το κάνουμε. Ama bilsinler ki bütün ekip çalışıyoruz. Αλλά να το γνωρίζετε ότι όλη η ομάδα προσπαθεί για να καλύψουμε τις ανάγκες. Mr. Yannis ve ο κύριος Mr. President devamlı çalışıyorlar bu iş. Ο κύριος Γιάννης και ο πρόεδρος προσπαθεί συνέχεια να καλύψει αυτή τη θέση μας. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Σήμερα είδαμε αρκετές αλλαγές και στην τακτική και στη διάθεση. Πιο πολύ όμως στους ρόλους των ποδοσφαιριστών. Υπήρχε μία διάθεση να χρησιμοποιηθούν στους εξτρέμ ποδοσφαιριστές με ανάποδα πόδια. Μαντσίνη Βάιτορ κουβαντές, τάρσα για πριν ζωτήρι. Επειδή ο πρόσμος επιθετικός του Παναθηναϊκού με αριστερό πόδι είναι ο Αϊτόρ, είδαμε ότι όταν τον βγάλατε βάλατε το φιλένα. Όμως και κάτω, φιλένα για όλες. Υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθείτε για ποδοσφαιριστή με αριστερό πόδι στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ευχαριστώ. Σόλ αιάκτο ειντζου τάρτζε, μη δυσμίνουν τους βοκουτζάκ μισήνς όλες. Zaten stoperin sol ayaklı olmasını istiyoruz. Stokedo dinamina θέλουμε να είναι με το πόδι αριστερά, να χρησιμοποιεί το αριστερό πόδι. Ayrıca geçen gün bir şey söylemiştim. Yine aynı fikirdeyim. Είχα πει και προηγουμένως κάτι και είμαι ακόμα στην ίδια άποψη. İyi oyuncunun her mevkide oynayabileceğini söylemiştim. Ο καλός παίκτης μπορεί να παίξει πάντων. Ακόμα στηρίζω αυτή την άποψη. Yorulana kadar μέχρι να κουραστεί Tommy ve Aitor. Tommy ve Aitor mekhi na kurashtune. Ters ayaklı olarak onu koydum. Esasında bazen Tony'yi de 8 numara gibi oynamasını istedim. Kami ipakus Tony na peksi kana para san 8. 2 sol ayaklı 8 ve 7 gibi. Dio aristero podi 8 ke 7 umestithune. Buna alışmalılar. İyi futbolcular her yerde oynarlar. O yüzden
Tomi'nin de ben oynayabileceğini düşünüyorum. Πρέπει να το συνηθίσουν αυτό. Ο κάθε παίκτη μπορεί να παίξει παντού. Ο Άιτορ εδώ var. Και ο Τόμι και ο Άιτορ μπορεί να το κάνουν. Ayrıca hem Filip var, yani Mladenovic, hem de sol bek oyuncumuz ateşlenen. Έχουμε και τον Φιλιπ και τον αριστερό μπακ που σήμερα δεν ήταν μαζί μας. Ve de Fikai var sol ayak mümide. Έχουμε και τον Fikai που είναι αριστερό μπακ. Bugün oynatabilirdim onu sonradan. Σήμερα θα μπορούσα να το βάλω σε αλλαγή στο παιχνίδι. Düşündüm de acaba sol bek oynar mı diye. Σκέφτηκα μήπως παίξει αριστερό μπακ. Merkezi bozmak istemedim. Δεν θα είναι χαλάσω το κέντρο. Çünkü netice itibariyle 2-0. Her an her şey olabilir futbolda. Γιατί ήταν και δύο παιχνίδι, μπορεί να γίνουν τα πάντα οι αλλαγές. Yani onun da sol ayaklı olduğunu unutmayalım. Μην ξεχάσουμε ότι και αυτός έχει αριστερό πόδι. Biraz espriyle beraber söyleyeyim. Είναι λίγη πλάκα το ama, και αυτό. Ama genç oyuncularımız da gelecek tabii. Θα έρθουν και οι νέοι παίκτες στην ομάδα και θα προσαρμοστούν. Άλλη ερώτηση. Ο Νίκος Στάτης. Αν έχει κάποιο σχόλιο και πώς θα το προβληματίζει το ότι, γιατί μας είπε πριν κιόλας ότι μέχρι το 60, κάπως έτσι μέχρι εκείνη το διάστημα είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας. Και μετά σας έλεγε πριν, έτσι πώς σχολιάζει την εικόνα στο υπόλοιπο κομμάτι μέχρι το φινάλι του Evet, böyle bu düşünceyle, bu felsefeyle oynamak için tabii ki fizik yapımızın biraz daha iyileşmesi lazım. Her geçen günde bunu artıracağız. Η φυσική μας κατάσταση πρέπει να ανεβεί και άλλο για να μπορούμε να παίξουμε σε όλο τον αγώνα με αυτό το ρυθμό. 60 δευτερόλεπτα δικά τσεκμέμουν nedeni şu. Είπα τα 60 λεπτά για το λόγο. Çok yüksek tempo oynadık 60 dakikayı. Παίξαμε με πολύ ψηλό ρυθμό 60 λεπτά. Bunu bekliyordum ben. Εγώ το περίμενα αυτό το πράγμα. Ama 60'dan sonra da bakarsanız çok da güzel pozisyonlarımız var. Buna rağmen beğenmedim. Και μετά τα 60 είχαμε κάποιες φάσεις που βρήκαμε. Παρ' όλα αυτά δεν μου άρεσε μετά τα 60 το τρόπο που παίξαμε. Çünkü tamam 5 oyuncuya müdahale ettik ama daha da etmemiz gereken oyuncular vardı. Κάναμε τις αλλαγές μας, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες αλλαγές. Orada onu anlayışla karşılıyorum. Yani 2-0 ve her istediğini yapan bir Panathinaikos olduğuna göre orada herhalde artık 3 puan ve 2-0'ın yeterli göründüğü bir ortam oldu oyuncular için. Μετά τα 60 που ήμασταν και 2-0 μπροστά, το καταλαβαίνω που έπεσε λίγο ο ρυθμός και το βλέπανε σαν σίγουρο πόντο. Ama bu ritmi, bu tempoyu bozmadan 65-70-75 devam etmeliyiz. Χωρίς να χαλάμε το ρυθμό και στα 65-70 πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε με το ρυθμό που παίξαμε ως τα 60. Όλοι είναι μια ζαμάνα, πολύ κύσα μια ζαμάνα ehtiyacımız var. Και για αυτό το πράγμα χρειαζόμαστε λίγο ακόμα χρόνο. Όχι πολύ λίγο. Yani ama doğrudur. 1-2 de pozisyon verdik. Δώσαμε και δύο φάσεις, είναι αλήθεια, μετά τα 60 δεν ήμασταν όπως στην αρχή. Pozisyon vermekten hiç rahatsız olmam ben. Δεν έχω κανένα θέμα να δίνουμε ευκαιρίες και στους αντίπαλους. Pozisyona daha fazla girdiğimiz sürece. Όσο κάνουμε περισσότερες φάσεις, δεν έχω θέμα να δίνουμε και μερικές. Yanlış anlaşılmasın. Çok pozisyona girersek, zaten oyunu force ettiğimiz için o arkamıza bazı şeyler yiyeceğiz. Επειδή θα παίξουμε και πολύ επιθετικά, καμία φορά να δώσουμε καμία ευκαιρία, το καταλαβαίνω. Όσο δίνουμε, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες εμείς, το καταλαβαίνω να δίνουμε. Çıkmalarını istiyorum, dublaj istiyorum. Yani bütün takımın aynı anda Fotis'le beraber
Aitor veya bir başkası hücum ederken ta 18'den yeni çıkan bir takım istemiyor. Θέλω όλη την ομάδα να ανεβαίνει ψηλά. Δεν θέλω όταν ανεβαίνει ο Φώτης ή ο Αϊτόρ να έρχεται ο άλλος από πίσω. Θέλω να ανεβαίνει όλη η ομάδα ψηλά. Bir bütün, bir kompakt, bir hem enine hem boyuna. Onun için bazı riskleri alacağız. Θα πάρουμε κάποιους ρίσκους. Θέλουμε να ανεβαίνει όλη η ομάδα, να είμαστε παντού στο γήπεδο και να παίζουμε όλοι μαζί ψηλά. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, Χρήστο Γεωργίου. Κούτς, καλησπέρα και καλησπέρα. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι λένε ότι καλό θα είναι στο ξεκίνημα να μην έχουμε πολλά παιχνίδια, έτσι ώστε να... Βάζει κότσι, θα πω στο μπαστάκι, στα φαζά, το μαστό μου μας είναι ταρζί, διόλα. Τα φαζά της αρχής του αυτοποστούν, δε. Τα φαζά της αρχής είναι ένα κουτσούναρ, δε. Βάζει κότσι, θα πω στο ζαμάν που λέμε, με τσόκ μάτσο όμως είναι ταρζί, διόλα. Hangisini tercih ediyorsunuz? Valla oyuncuya sorsak. Ama rutişime tuş bektes. Maç ister. Tazitisi agones. Antrenman mı maç mı desek maç tercih eder. Ama rutişime tuş dosime tine polege ta protimisyon na peksin agone, oki proponis. Ben de oyuncudan yanayım. Και εγώ είμαι με τους παίκτες πάντα. Maç oynayalım. Να παίζουμε αγώνες. Program belli. Ξέρουμε το πρόγραμμα. Bu hep şikayet olur. Üç günde bir maç, işte dört günde bir maç. Eğer başarı istiyorsanız, Avrupa'da kalmak istiyorsanız, Şubatlarda, Martlarda, Nisanlarda Avrupa'da kalmak istiyorsanız, çarşamba, pazar, çarşamba maçlara, oynamaya alışmalısınız. Συνήθως υπάρχει ένα θέμα που ανά τρεις μέρες να παίζεις παιχνίδι βγάζει κάποια θέματα. Αλλά άμα θέλετε το Φεβρουάριο, το Μάρτιο να είστε στην Ευρώπη, πρέπει να είστε συνηθισμένοι να παίζετε ανά τρεις μέρες αγώνα. Dolayısıyla Federasyon'un yaklaşımını doğru buluyorum. Yani bu maç trafiği gayet güzel. Evet. Zorlanacağız. İşte, büyük takımlarla da veyahut işte rakiplerimizle de oynayacağız ama oynanacak bunlar. Και το πρόγραμμα που υπάρχει το καταλαβαίνω και το βρίσκω λογικό να έχει πολλές αγώνες back to back. Βέβαια θα παίξουμε με δύσκολους αντιπάλους, αλλά είναι αγώνες που πρέπει να τα κάνουμε και θα παίξουμε ανά τρεις μέρες. Είμαστε okay με αυτό. Oyuncularımız biraz daha kendine konsantre edecek, yaşantısına, antrenmanına profesyonel davranışına. Και οι παίκτες θα προσέξουν παραπάνω πώς με τον τρόπο που ζουν θα είναι λίγο πιο επαγγελματίες, θα προσέχουν τη ζωή τους και θα ετοιμάζονται. Bu arayı çok iyi geçirecek ve uzman kişilere sahibiz. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε επαγγελματίες που μπορούμε να περάσουμε αυτό το χρονικό διάστημα πάρα πολύ καλά και με καλή ετοιμασία. Teknik antrenman, atletik preparasyon, doktor, fizyoterapist, masaj, hepsi bir program dahilinde, bir senkronize dahilinde bir şey yapacak da maç önce. Teknika, με τους γιατρούς, με όλη την ομάδα θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ καλά και θα παίξουμε το κάθε αγώνα και δεν θα χάσουμε τίποτα. Umuyorum siz de maç istersiniz herhalde. Φαντάζομαι πως και εσείς θα θέλετε να έχει περισσότερες αγώνες. Size soralım. Να ρωτήσω σε εσάς. Λοιπόν, άλλη ερώτηση, παιδιά, για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Μία ερώτηση πίσω. Πιο πίσω. Εδώ θα είμαστε για την Κυριακή. Έχουμε κάνει και παρουσιάσεις και δηλώσεις. Όλα εδώ πέρα. Καλησπέρα, κουτς, και από μένα και συγχαρητήρια. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις όσον αφορά το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Είναι η ζενή δεν περτακούμε αλλά καλό. Είναι τσουλά αλλά καλό. Αν σας πιστεύετε και τσορτινείς. Χρειάζεται βελτίωση το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα ζητώ φωνή θα γελίσουμε στη γερική. Και το τρόπο ανάπτυξης της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε γελίσει την κύριε Μιλά στο ελληνικό στήριο. Είναι στην πλήρη κάρτα. Παναθηναϊκός. Takımının oyuncuları iyi oyuncular. Dikkatimi çeken bir şey var. Birbirine yakın oyuncular. En önemli şey bu. Έχουμε καλούς παίκτες. Αυτό που πρόσεξα σαν πρώτη εντύπωση είναι όλοι οι παίκτες είναι πολύ κοντά. Ama hepsi başarıya aç görüyorum.
Όλοι θέλουν πάρα πολύ στο στόχο που προχωράμε να φτάσουμε μαζί στο τέλος. Ortada bir gerçek var. Υπάρχει μια αλήθεια. Onlar da zeki insanlar, bunu biliyor. Είναι έξυπνοι και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. 15. Yıl bu. 14 sene şampiyon olmuş. 14 χρόνια δεν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Bu övgüye layık olmak için çok çalışmalı lazım. Για να πάρουν το πρωτάθλημα πρέπει να δουλέψουν πολύ σκληρά. Ve buna sahip olmak için onlara ihtiyacımız var. Onlar da bunu biliyor. Και τους έχουμε ανάγκη για να φτάσουμε στο στόχο που έχουμε και αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά. O yüzden çok iyi çalışıyorlar. Çok memnunum. Γι' αυτό το λόγο δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Ve yüzlerinden ve konuşmalarından da anlıyorum ki yapmak istiyorlar. Yani tempoyu demin söylediğiniz gibi değiştirmek, daha değişik şeyleri yapmak için. Bu da beni memnun ediyor. Και καταλαβαίνω από την αντίδρασή τους και από τον τρόπο που μιλάμε ότι το θέλουν πάρα πολύ και ήδη να παίξουμε με πιο πολύ ρυθμό και να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε. Bir iki yeri halledersek çok daha iyi olacağız. Άμα διορθώσουμε μερικά σημεία που θέλουμε να διορθώσουμε, θα είμαστε πιο καλά. Tabii bir de ayrıca şöyle bir şey var. Panathinaikos taraftarının kendi evindeki avantajı da kullanamıyoruz. Yani taraftarımız yok, seyircimiz yok. Και υπάρχει και αυτό το θέμα πως παίζουμε στην έδρα μας, αλλά δεν έχουμε τη στήριξη και τη δύναμη των οπαδών στο γήπεδό μας. Belki böyle bir tempoda, böyle bir oyunda taraftarımız da olsaydı, olay çok başka yere gelebilirdi. Άμα είχαμε τους οπαδούς σήμερα, μπορούσε να φτάσει το σκορ πιο διαφορετικά και καλύτερα. Yani ihtiyacımız var taraftarımıza. Saygı duyuyorum tabii karara. Ama taraftar bizim tabii oyun içine girecektir mecburen böyle oynarsak. Dolayısıyla oyuncularla taraftarın birleşimi ortaya çok daha hoş bir şey tablo çıkarabilir. Μόλις θα έχουμε και τους οπαδούς, πιστεύω θα δέσει καλύτερα η ομάδα και μαζί με τους οπαδούς και θα μπορούμε να καταφέρουμε πιο εύκολα αυτά που θέλουμε. Yani sıra 13. Okay. Μόνο στο γράψε. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much.